κάμερα στα χέρια μου για να δείξουμε ό,τι έχει γίνει μέχρι και σήμερα, αυτή την Πέμπτη, στην κηπεδάρα μας. Εδώ δεν είναι απλώς ένα γήπεδο, δεν είναι ένα κέντρο πολιτισμού. Εδώ, παιδιά, θα γραφτεί ιστορία. Όχι κινηματογραφική ιστορία, αυτή η, ας το πούμε, ιστορία που γράφω εγώ της κατασκευής του γηπέδου, αλλά η πραγματική ιστορία, γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο, την μπάλα, την αϊκάρα. Εδώ θα γραφούνε με χρυστά γράμματα σαν Άλλος Νεστορίδης, Μίμης Παπαϊωάννου, Κώστας Παπαγεωργίου, Κώστας Νικολαίδης, Ντέμις Νικολαίδης, Βασίλης Τσάρτας, Μαρόπουλος, Κανάκης, Στεριούδας, Κονομόπουλος, τεράστιος Σεραφίδης, γράμματα νέων παιχτών που θα αξίζουν να παίζουν μέσα στο το παλάτι των 33.000 θέσεων που οραματίστηκε και πραγματώνει ο πρόεδρος όλων των αεξίδων, ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος της δικιάς μου γενιάς, ο Λουκάς ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης. Ένα προτάσιο να θέλει ακόμα, ένα τίτλο για να ξεπεράσει τον αείμνηστο τεράστιο Λουκά Μπάρλο. Για τις συγκρίσεις αυτά και μόνο, παιδιά, για την πιτσιρικαρία που δεν ξέρουν το όνομα του Μπάρλου. Ο Μπάρλος, ο θείος ο Λουκάς, ήταν μέχρι και τα χρόνια του Μελισσανίδη, πριν ανακατευθεί με τα κοινά της ΑΕΚ, το σημείο αναφοράς του κάθε αγνού αεξή, σαν το μεγαλύτερος πρόεδρος, ξεπερνώντας ακόμα και σε έγκλη τον Γκούμα και τον Σπανούδη, τον ιδρυτή, και όλη εκείνη και την ομάδα που ιδρύσανε σε κάποιο μαγαζάκι στη Βερατζέρου τα τρία αυτά μαγικά γράμματα που ενώνουν εκατομμύρια ανθρώπων και ας μην γνωρίζονται φατσικώς. Όχι μόνο, εντάξει, η τεχνολογία μπορεί να δούμε μέσα στο Facebook, στο YouTube, όπως τα λένε αυτά, τις φάτσες, έτσι. Αλλά δεν έχουμε έρθει κοντά να ανταλλάξουμε μία άποψη, μία πρόταση οικία, να βλεπόμαστε στα μάτια. Μας ενώνει τι, το Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, πράγμα που καμία άλλη ομάδα δεν το έχει. Και μιλάω τώρα, όχι αεξίδικα, σαν τρίτο μάτι. Καμία άλλη ομάδα δεν έχει την αγάπη που έχει ο κάθε αεξής για τούτα εδώ, τα πετά, τα σκαψίματα, τα φαρέους τυποχήματα, τα δέντρα που είναι δίπλα από τη Φιλαδέλφια και το γήπεδο. Θα σας το λέω για να τριχιάζω, γιατί τέτοιος είμαι εγώ. Τίποτα δεν λέω χωρίς να ανατριχιάσω, γιατί είμαι ένας από εσάς. Δεν είμαι ένας επαγγελματίας επιμισθού δημοσιογράφος. Εδώ την τρέλα μου κάνω και την πληρώνω. Όλοι το ξέρετε και αυτό. Κουράστηκα κάπου τα φάσανα. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ρίκτο Ηλία για τα πλάνα, τα πώς θα λένε τα πλάνα αυτά εδώ, τα βόρειο ανατολικά πλάνα των Κερκίδων. Αυτός γράφει, τράβαζε και στο κάμπο του Καραγκιόζη, θα τον εμαλώσω την άλλη φορά, θα τραβάει καλύτερα. Τράβηξε μισό λεπτό, παιδιάκι, που θα δείτε. Αλλά τα 20 δευτερόλεπτα έδειξε κερκίδες της απέναντι μεριάς. Ρε καλλιτέχνη, δείξε κάμπο το κρατό με αυτό που μας μοιάζει. Λοιπόν, παιδιά, πληροφορία. Θα σκαφτεί ακόμα μία χούφτα σε βάθος και τέλος. Μιλάμε τώρα για το γάμα που το βλέπετε να επεκτείνεται στο σκάψιμο και προς τα κάτω, προς τα ανατολικά δηλαδή, να έρθει στα βάρκα ή στα πανιά και νερά με το ισόγειο και να κλείσουμε. Εγώ σας είχα πει, μάγκες, ώρα ανοιχτή, Πολάκης, όχι μια φορά, σας το είχα πει, Πολάκης με δύο λάμδα και γιώτα στο τέλος, όχι Πολάκης ο φίλος του άλλου νέανος κόμματος, την ΚΑΕΚ, ότι με το που θα δω μπουλντόζες να μπαίνουν στο γήπεδο, ερχόμαστε όλοι εμείς οι συναεξίδες κοντά στο όνειρό μας, που δεν είναι άλλο η αποπεράτωση και η
το δώσιμο από την πολιτεία προς χρήστην ποδοσφαίρου στο αθλητικό σωματείο που λέγεται ΑΕΚ. Οριοθετώντας και μπαίνοντας λίγο στο μυαλό του Προέδρου, αν μου επιτρέπετε αυτό, ο Πρόεδρος θέλει να γίνει το γήπεδο εχθές, περιχαρής εχθές, κορδωνότανε, τι έχω φτιάξει λέει ο άνθρωπος, να πούμε, τι έχω φτιάξει. Ακόμα και τα φιλιά και την αγάπη μου στον Άτη και τη γυναίκα του, εκεί τον Πρόεδρο της Αστόρια, τον φίλο ΝΑΕ και στην Αμερική, τα λέγαμε εχθές με τον Άτη και την κοπελιά του, μα μου διαφεύγει το όνομά της, ήταν το γήπεδο και έτσι και τον Πρόεδρα, φωτογραφίες και έτσι. Άκη, είδες, από μία όχι ενός, μπαμ, με το δεκαρικάκι εξηγήθηκες. Τα πάντα όλα. Τίγκα και στην Αμερική, μην το ξεχάσω ποτέ αυτό, τίγκα και στην Αμερική, ήρωες να είναι καλά για τα παιδιά στην ξενιτιά. Έτσι, αυτό να το τονίζουμε διαρκώς. Λοιπόν, είπαμε πάλι, δεν είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος, να έχω χαρτί και να τα λέω με έναν ιρμό, μια σειρά. Ό,τι θυμάμαι, όχι χαίρομαι, τα καταθέτω. Γιατί είναι πληροφορίες πολύ πολύ βασικές, παιδιά, αυτά. Αυτές. Ήρθαν τα παιδιά μόνο και μόνο να δούνε την Αγία Σοφιά. Από την Αστόρια ο Άκης, από τα ιδρυτικά, όχι ιδρυτικά, είναι νέο το παιδί, σαραντάρης, από τα δυνατά στελέχη της ΑΕΚ στην Αστόρια, στην Αμερική μας. Την αγάπη μου, ρε, στείλε μου μήνυμα στο Facebook, Άκη. Ωραία. Περιχαρείς ο Πρόεδρος. Γουστάρει πολύ αυτό που βλέπει, πραγματικά, και θα το πω και πάλι, 14 Σεπτέμβρη θα παίξουμε παλίτσα. Είτε το θέλετε είτε όχι, 14 Σεπτέμβρη το γήπεδο είναι προς χρήσιν. Δώσε νερό μας τώρα, δώσε νερό. Ο Μούρος τι λέει, δύναμη. Για να ρε, θα κόψεις κορδέλα, αν δεν σε προλάβουν εκλογές και πάλι εδώ οι δημότες θα στηρίξουνε, κόβεις κορδέλα. Το 22 δεν πιστεύω να μας προλάβουν οι εκλογές. Δεν θα πάω καλά με την πολιτική και τους πολιτικούς εγώ, ξέρετε. Δεν ξέρω πότε είναι εκλογές. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έτοιμος ο πυλώνας, δαμένος. Το αμάξι που το έχω. Ωραία, με έκλειστε ο άλλος. Τι ωραία θεά, ρε μάγκες. Τι ωραία θεά. Πάμε περιπατά μέχρι την είσοδο εκεί που μπαίνουν οι εργάτες στο εργοτάξιο της Αγίας Σοφιάς. Τι εργοτάξιο εδώ εκεί, παιδάκι. Ας πούμε εργοτάξιο. Οι φίλοι των άλλων ομάδων που λέγατε, ρε αεξίδες, πάτε τα χώματα εδώ θα κήθε. Έχετε δίκιο, παιδιά. Πραγματικά τα χώματα πηγαίνουν εδώ θα κήθε. Πηγαίνουν από το γάμα στον αγωνιστικό χώρο, πέρα δόθε. Για να στωθεί αγωνιστικός χώρος χρειαζόμαστε χώμα, το βγάζουμε από το γάμα και να μεταφέρουμε τα χώματα πέρα δόθε. Μπράβο, παιδιά. Μελλοντολόγοι είσαστε. Το βρήκατε. Λοιπόν, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, αυτή εδώ πέρα η ιστορία που έχει γίνει με τους δίδυμους, με τις δίδυμες κάθετες κολόνες στο γκρίτο χρώμα, αυτό φυσικά θα είναι το στοιχείο που θα τροποτινά θα εμποδίζει κάποιο παιδάκι να χωθεί από το παράθυρο και να πέσει κάτω. Αυτό θα αντιθεί με μαύρο γυαλί, έτσι, να είναι πιο ασορτή με το γήπεδο. Πληροφορία. Θα αντιθεί με γυαλί, σιγά θα, το ίσωμα θα σκοτωθείς. Από κες, παιδιά, είδατε την πτήση, το drone, τα μοναδικά πλάνα του Ηλία με το drone. Είδατε πως φαίνεται από τον ουρανό τα πρώτα καθίσματα της Αγίας Σοφιάς. Είχαμε προχθές το βίντεο με τα 50 πρώτα καρεκλάκια που σχηματίστηκαν, κάθισαν στην Αγία Σοφιά. Χτες είχαμε πάρα πολλά καρεκλάκια, σήμερα ακόμα περισσότερα. Δεν μπορώ όμως να καρεύω κανέναν για τη δικιά μου τρέλα να έρχεται κάθε μέρα εδώ στην Αγία Σοφιά να παίρνει τα πλάνα. Ερασιτέχνες είμαστε, όχι επαγγελματίες. Έχουμε τις προσωπικές δικές μας δουλειές. Και γι' αυτό το λέω σήμερα, παιδιά, δεν θα έχει drone. Μακάρι να έχει αύριο. Να δούμε.
Σχολείο σχόλασε. Ήρθατε να μπείτε στο γήπεδο, μπήκατε μέσα. Όχι. Α, δεν σας άφησανε. Όλο το τσίρκο. Περιμένετε εδώ. Σε βρήκα. Περιμένετε εδώ, περιμένετε εδώ. Όλοι μαζί είστε. Όχι. Α, είναι άλλη ομάδα αυτή. Και μήνα, εδώ. Α, περιμένετε και εσείς για την είσοδο. Από σχολείο ήρθατε. Όχι. Παιχταράδες μου. Χλωμό το βλέπω, αλλά μακάρι να έχετε κανένα μέσο. Εδώ παιδιά, ο βαμμένος πυλώνας. Είναι καμιά δεκαριά άτομα έξω. Μη μπορώντας να δούνε τα μέσα, θα κάτσουν να βλέπουν αυτά που βλέπετε κι εσείς από την κάμερα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά παιδιά, και έχοντας τον ιστό και πάνω το λάβαρο τσάικ μας, από μένα και όλη αυτή την πιτσιρικαρία εδώ πέρα που βλέπετε, έτσι, αγόρια κοριτσάκια, έτσι, το μέλλον της ΑΕΚ μας, από μένα και τα παιδιά, την ΚΑΕΚ!